Τρίτη Ευαγγελική περικοπή κατά σειρά από τα Ιωθανά Ευαγγέλια είναι από το 16ο κεφάλαιο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο στίχη 9-20. Αναστάς δε πρωί πρώτη Σαββάτου εφάνει πρώτη Μαρία τη Μαγδαληνή αφής εκβεβή και τα δημόνια. Εκείνη προευθύσα πήγαινε της μεταυτού γενωμένης πεθούσε και κλαίωσε. Κατήν ακούσαντος ότι ζει και εθεάτη υπ' αυτής υπίστησαν. Μετά δε ταύτα δυσήν εξατών περπατούσε να εφανερώθη εν εταίρα μορφή πορευωμένη εις αγρών. Κατήν απαιτώντας απήγγελα της επίσου δε εκείνης επίστεψαν. Ύστερον ανακοιμένη σε αυτή τη σέλικα εφανερώθη και ονείδησε την απιστίαν αυτών και σκληροκαδίαν ότι της θεσσαλμένης αυτών εγεγερμένων ούκ επίστευσαν. Και είπεν αυτές προευθέντες στον κόσμο άπαντα, κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάση τεκτής. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστήσας κατακριθήσετε. Σημεία δε της πιστεύσας ταύτα παρακολουθούσε, εν το ονοματί μου δαιμόν εκαβαλούσε, γλώσσες λαλήσουσε κοινές. Όφης αλούσε, κάθε ανάσημα ότι πείωσε ο μη αυτούς βλάψει. Επί αγώστος χείρας επιθύσουσε και καλώς έξουσε. Ο μέλλον Κύρος μετά το λύση αυτής ανελήφθη στον ουρανό και κάθεσε εκ δεξιών του Θεού. Εκείνοι δε εξεθόντες εκήρυξαν πανταχού του Κυρίου συνεργούντος και του λόγου βεβαιούντος για τον επακολουθούντον σημείο. Αμήν. Εδώ θέλω να κάνω δύο σχόλια. Μετά που αναστήθηκε ο Χριστός και φαρεώθηκε στους μαθητάς, τους είπε να πάνε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε ολόκληρη γη, σε όλα τα έθνη της γης. Και τους είπε, όποιος θα πιστεύσει και θα βαπτιστεί θα σωθεί. Όταν λέγει ο Χριστός όποιος θα πιστεύσει και θα βαπτιστεί θα σωθεί, δεν εννοεί έτσι μόνο με τα λόγια να πιστεύσουμε, αλλά σημαίνει το εξής. Όποιος θα πιστεύσει στα λόγια του Ευαγγελίου μου και θα τα τηρήσει, αν θα βαπτιστεί, θα σωθεί. Ότι η πίστη δεν γνωρίζεται μόνο με τα λόγια, αλλά με τα έργα. Για να καταλάβουμε ότι τα έργα δείχνουν την πίστη, θα διαβάσουμε μια περικοπή από το δεύτερο κεφάλαιο της Ιακώβου Επιστολή, στίχη 20-26. Θέλεις να γνώρει ο άνθρωπος και λέει ότι η πίστη χωρίς τον έργο είναι κλαϊστή. Αβραάμ, ο πατήρ μου, ούκ εξέγωνε δικαιώθη υποδεξαμένη ανανέγκας Ισάκ τον αιών αυτού επί το θεσιαστήριον. Βλέπεις ότι η πίστη συνήγει τις έργες αυτού και εκ των έργων η πίστη δικαιώθη. Και πληρώθη η γραφή λέγωσε, πίστευσε δε Αβραάμ το Θεό και ελογίστε αυτός δικαιοσύνη και πίστη και φίλος του Ευκλήτη. Ράτη τίνει ότι εξέγων δικαιωτή άνθρωπος και ούκ επίστος μόνο. Ομοίως δε κεράβει πόρνη, ούκ εξέγονται και ότι υποδεξαμένοι τους αγγέλους και ετέρα οδό εκεβαλούσαν, ως πεγάρ το σώμα χωρίς πνεύματος νεκρών εστίν, ούτω και πίστης χωρίς των έργων νεκρά εστίν. Θέλεις να μάθεις, ο άμυαλε άνθρωπε, ότι η πίστης χωρίς να έχει έργα είναι νεκρά. Ο προπάτορας μας Αβραάμ δεν δικαιώθηκε με τα έργα όταν ο Θεός ήθελε να δοκιμάσει και του είπε να θυσιάσει τον αιών του στον Θεό. Στο 22ο κεφάλαιο Γένεσης, στίχη 1-16, εκεί μας διδάσκει ότι ο Θεός δοκίμασε τον Αβραάμ και του είπε να πάρει το παιδί του Ισάκ να τον θυσιάσει στον Θεό. Ο Αβραάμ όμως άκουσε τη φωνή του Θεού και το έκανε αυτό που του είπε ο Θεός. Πήρε τον Ισάκ και πήγε στο βουνό που του είχε πει. Αφού έκανε το θυσιαστήριο, έβαλε τα ξύλα πάνω στο θυσιαστήριο και τότε έδεσε τον Ισάκ, τον έβαλε επάνω στα ξύλα και άπλωσε το χέρι να πάρει το μαχαίρι να σφάξει το παιδί του. Αλλά ο Θεός όμως φώναξε με τον άγγελό του και του είπε «Αβραάμ, Αβραάμ, μη κάνεις κακό στο παιδί, διότι σήμερα κατάλαβα ότι εσύ πιστεύεις και φοβάσαι τον Θεό». Βλέπεις, λέγει ο Ιάκωβος, ότι με τα έργα δικαιούται ο άνθρωπος και όχι μόνο με τα πίστη. Και αναφέρει μια άλλη
ένα άλλο χωρίο από την Αγία Γραφή, από το 15ο κεφάλαιο Γέννησης, 6 στίχο, που λέγει εκεί «Επίστευσε δε ο Αβραάμ στον Θεό και λογίσε αυτός δικαιοσύνη και ονομάστηκε φίλος Θεού». Βλέπετε ότι από τα έργα, λέγει ο Ιάκωβος, δικαιώνεται ο άνθρωπος και όχι μόνο με την πίστη. Το ίδιο δεν έκανε και η Ραβ, η Πόρνη, όταν ο Ιησούς του Ναβί απέστειλε δύο κατασκόπους να κατασκοπεύσουν τη γη Χαναάν. Και όταν ο λαός της γης Χαναάν έμαθε ότι μέσα στην πόλη τους μπήκαν κατάσκοποι, τους κυνηγούσαν να τους διώξουν και οι δύο κατάσκοποι πήγαν και κρύθηκαν στο σπίτι της Ραβ που ήταν στην άκρη της πόλης. Και τους έκλεψε η Ραβ και αφού έφυγε ο στρατός τους έβγαλε από όλο δρόμο και έφυγαν. Και καταλήγει ο Ιάκωβος, όπως το σώμα χωρίς το πνεύμα είναι νεκρόν, έτσι και η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρά. Γι' αυτό ο Χριστός μας δάσει να κάνουμε καλά έργα, καλό φίλο για την πέραν του τάφου ζωή. Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι μετά την Ανάστασή του ο Χριστός έδωσε στους Αποστόλους το χάρισμα να κάνουν και θεραπείες οι Απόστολοι και τους είπε «Για το όνομά μου θα βγάλετε δαιμόνια από τους ανθρώπους, θα μιλάτε ξένες γλώσσες, θα πιάσετε με τα χέρια σας φίδια και αν θα σας δακώσουν δεν θα πάθετε τίποτε, αν θα πιείτε κανένα δηλητήριο δεν θα σας περάξει, θα πλώσετε τα χέρια σας επί τους ασθενείς και θα θεραπευθούν». Το χάρισμα αυτό για να κάνουν οι άσεις οι Απόστολοι το είχε δώσει ο Χριστός προτού ακόμα σταυρωθεί, όταν απέστειλε τους Αποστόλους να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του στα χωριά της Ιερουσαλήμ, τους είπε τα εξής, καθώς διαβάζουμε στο 10ο κεφάλαιο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 8 στίχο. «Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται, δωρεάν ελάβεται, δωρεάν δότη». Έτσι και εδώ τους έδωσε το χάρισμα να κάνουν θεραπείες για να απομακρύνουν από τα είδωλα, διότι προ Χριστού όλοι οι λαοί πίστευαν σε είδωλα, σε ψεύτικους θεούς, χέρια ανθρώπων. Πίστευαν στον ήλιο, στη σελήνη, στα άστρα, στα βουνά, πίστευαν στα ξύλα, σε ζώα. Να, καθώς ο προφήτης Ισαΐας στο 44 κεφάλαιο, 14-18 στίχος, εκεί γράφει τα εξής, ότι ο ξυλουργός πηγαίνει στο δάσος, κόβει ένα δέντρο, το κάνει ξύλα και παίρνει τα ξύλα και τα φέρνει στο σπίτι. Τα μισά ανάβει φωτιά, ζεσταίνεται, μαγειρεύει το φαγητό του, ψήνει το κρέας και τα άλλα μισά τα κάνει έπιπλο, μπιμπιλό και τον προσκυνεί σαν Θεό και του λέγει «Εσύ είσαι ο Θεός μου, βοήθησέ με», του λέγει. Έτσι, για να πιστεύσουν οι άνθρωποι, για να γυρίσουν από τα είδωλα στην πίστη την Αγία του Χριστού έπρεπε να κάνουν θαύματα οι Απόστολοι για να πιστεύσουν οι άνθρωποι. Αλλά μετά όμως που γράφτηκε η Καινή Διαθήκη έχουμε τη ζωή του Χριστού, τα λόγια του Χριστού δεν χρειάζονται θαύματα να δούμε τώρα. Διότι όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στο 14ο κεφάλαιο Κορυνθίους Επιστολή τα θαύματα λέγει είναι για τους απίστους, όχι για τους πιστούς. Έτσι, τα θαύματα δεν μας χρειάζονται τώρα, αλλά να πιστεύσουμε στην Αγία Γραφή, διότι τα έργα μόνο θα μας σώσουν, όχι τα θαύματα. Να, αναφέρω δύο παραδείγματα. Ο Ιούδας δεν είδε όλα τα θάματα του Χριστού και αυτός ο ίδιος δεν είχε θάματα με τους άλλους Αποστόλους, αλλά σε τι το βοήθησαν, σε τίποτα. Οι αρχήδες, γραμματείς και φαρισαίοι και αυτοί δεν είδαν τα θάματα του Χριστού, τα είδαν. Αλλά όχι μόνο επίστευσαν και όταν είδα το μεγάλο θάμα που έκανε ο Χριστός, η Ανάσταση του Λαζάρου, είπαν αναμεταξύ τους, το ομολογούν το θαύμα, ότι με πολλά θαύματα κάνει αυτός ο άνθρωπος. Λέει. Τι να κάνει, κάνει πολλά θαύματα και σκέφτηκαν να σκοτώσουν οι αρχιερείς και τον Λάζαρο, διότι πολλοί πήγαν να δουν τον Λάζαρο και επίστευαν στον Ιησού. Έτσι τα θάματα δεν μας βοηθούν τώρα, όσα θάματα να δούμε,
μόνο τα έργα είναι που θα μας οδηγούν στην σωτηρία. Για να καταλάβουμε καλύτερα ότι τα θάματα δεν θα μας βοηθήσουν να σωθούμε, θα αναφέρω δύο προφήτες της Παλιάς Διαθήκης που λέγει εκεί ο Θεός. Στον 15ο κεφάλαιο ο προφήτης Ιερεμίας στο πρώτο στίχο στην αρχή λέει, λέγει εκεί ο Θεός, εάν θα παρουσιαστούν ενώπιον ο Μωυσής και ο Σαμουήλ για να προσευχηθούν για το λαό, δεν θα τους ακούσω. Διότι καταπατούν τα συντονάς μου, λέγει. Δεν θα τους ακούσω. Κάτι τέτοιο λέγει και ο προφήτης Ιζεκιήλ στο 14ο κεφάλαιο, 14 στίχο, λέγει εκεί ότι εάν θα παρουσιαστούν, λέγει ο Θεός, ενώπιον ο Νόε, ο Δανιήλ και ο Ιώβ, να προσευχηθούν για το λαό, δεν θα τους ακούσω, διότι δεν τηρούν τα συντονάς μου, λέγει. Και παρακάτω, στο 18 στίχο, λέγει και ο Θεός, μόνο αυτοί οι τρεις θα σωθούν. Ούτε τα παιδιά τους δεν θα μπορούν να σώσουν αυτοί οι άνθρωποι, παρά μόνο οι ίδιες θα σωθούν επειδή τηρούν τα συντολάς μου. Και το συμπέρασμα, αγαπητοί τελετέτε, βγαίνει τούτο ότι ούτε ο πατέρας μπορεί να σώσει το παιδί του, ούτε το παιδί μπορεί να σώσει τον πατέρα του. Ο καθένας από τα έργα μας θα σωθούμε. Με πανέχεις, αδερφό, τον Απόστολο Παύλο, τον Απόστολο Πέτρο, τον Μέγα Θανάσιο, τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, δεν θα μας σώσει κανένας. Μόνο τα έργα θα είναι σε θέση να μας σώσουν. Καθώς ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 14ο κεφάλαιο Αποκαλύψεως, 13 στίχο γράφει, και ήκουσα φωνή εκ του ουρανού λεγούσε, γράψον, μακάρι νεκροί εν κυρίω αποδίσκονται σε πάρτι. Ναι, έλεγε το πνεύμα, ή να αναπαύσονται εκ των κόπων αυτών τα έργα αυτών ακολουθεί μετά το. Να, τα έργα αυτά που κάνουμε, αυτά θα μα ακολουθούν μέχρι το θρόνο του Θεού και αυτά τα έργα θα είναι σε δώσει ή να μα δικαιώσουν ή να μα δικάσουν. Γι' αυτό να κάνουμε αγαπητοί τελετέ, καλά έργα, καλό φίλο για την πέραν του τάφου ζωή.